Ακροατή και σας καλωσορίζω στην ημερίδα με θέμα εξωστρέφεια και επιχειρήν που διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΗ Υπήρου με την υποστήριξη του Δήμου Οικουμενίτσας, του Επιμελητηρίου Θεσπροστίας και του Οργανισμού Λιμένος Οικουμενίτσας. Πριν από την έναρξη της ημερίδας, θα ήθελα να προσκαλέσω στο βήμα την κυρία Ελευθερία Βροχωρίτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια και πρόεδρο του τμήματος, για να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί ομιλητές, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων υπηρετεί εδώ και χρόνια, είτε με την πρώτερη μορφή του ως εφαρμογών ξένων γλωσσών στη διοίκηση και το εμπόριο, είτε ως διοίκηση επιχειρήσεων με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις, τον τομέα των επιχειρήσεων, διοχετεύοντας την αγορά εργασίας απόφοιτους που κατέχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι ανταγωνιστικοί σε ένα πολυπολιτισμικό, παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Στην παρούσα περίοδο της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που βιώνει η ελληνική κοινωνία, η λύση για την επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων μπορεί να αναζητηθεί στο βαθμό ανάπτυξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, στην οποία πρέπει να στοχεύσουν, αλλά κυρίως στον βαθμό εξωστρέφειας, η οποία θα καταστήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με ισχυρές διεθνώς καθιερωμένες επωνυμίες που θα είναι ικανές να ανταγωνιστούν αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες στις ξένες αγορές. Θα ήθελα να προσκαλέσω στο βήμα τον πρίτανη του ΤΕΗ Υπήρου, κύριε Αναστάσιο Τσίνα, για να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι φορέων, προσκεκλημένοι ομιλητές, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να χαιρετήσω τη σημερινή ημερίδα που διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για το αντικείμενο της ημερίδας. Πολύ συνοπτικά και πολύ περιεκτικά αναφέρθηκε η πρόεδρος του τμήματος, οπότε εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Πολύ καλή η σύνθεση της ομάδας των ομιλητών. Είναι από ό,τι είδα και στο πρόγραμμα όλοι ενεργοί επιχειρηματικά στο αντικείμενό τους, οπότε όντως έχουν να προσφέρουν σε όλους μας, ιδίως στους φοιτητές, την εμπειρία τους πάνω στο αντικείμενο. Πώς είναι δυνατόν η επιχειρηματικότητα να συνδεθεί, να έχει εξωστρεφή χαρακτήρα ακριβώς για να είναι επιτυχημένη προς όφελος και της ίδιας επιχείρησης αλλά και του κοινού που απευθύνεται. Θέλω να προσκαλέσω στο βήμα τον κύριο Ιωάννη Λόλο, δήμαρχο Οικουμενίτσας, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ζω στην Οικουμενίτσα, την πόλη που αποτελεί την αρχή της Εγνατίας και της Ιωνία Οδού, την πόλη που φιλοξενεί το δεύτερο σε κρίση επιβατικό ελληνικό λιμάνι, την πόλη που μπορεί να, να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική της υποδιοκτικής Ελλάδος. Είναι αδιαφεσβήτητο το γεγονός ότι η ύφεση που βιώνει η χώρα μας εδώ και κάποια χρόνια μας έχει επηρεάσει όλους μας και κυρίως την τοπική επιχειρηματικότητα. Παρότι μία άμεση λύση στην απαιτητική κατάσταση που βιώνουμε φαντάζει εξωπραγματική, μόνο ταύτα υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και που μπορούν να αποτελέσουν το εφαρτήριο μιας νέας εποχής υγιούς ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Η διέξοδος σίγουρα δίνεται στην επιχειρηματική εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων στις ξένες αγορές, μέσω της ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου επιχειρηματικής ανάπτυξης, που θα υπερβαίνει τα στενά όρια ενός Δήμου και μιας περιφερειακής ενότητας. Την ανάγκη αλλαγής πορείας αντιλήφθηκαν γρήγορα κάποιοι επιχειρηματίες που στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη διαρκώς μειούμενη ζήτηση των προϊόντων τους στην τοπική αγορά, στράφηκαν σε αγορές του εξωτερικού και εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται εκεί. Καλώς στο βήμα τον κύριο Θεμιστοκλή Μπόγκα, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και την εισήγησή του πολιτισμός και επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα δύο βασικές έννοιες. Έχουμε κάποια δεδομένα, όπως παραδείγματος χάρη ποια ήταν η σημερινή θερμοκρασία, ποια ήταν η χθεσινή, ποια ήταν η προχθεσινή, και ο συγκερασμός αυτών των δεδομένων μας δίνουν μία πληροφορία. Ποιος είναι ο καιρός στην Οικουμενίτσα. Το θέμα είναι αυτό το πράγμα που έχουμε ως πληροφορία στα χέρια μας, πώς μπορούμε να το κάνουμε ιδέα. Σήμερα λοιπόν, την ώρα του μαθήματος,
και οι φοιτητές που παρευρίσκονται θα το θυμούνται, καθώς έβαλα το χέρι στην τσέπη, ανέσυρα το χαρτάκι με τα ψώνια που θα έκανα το ίδιο μεσημέρι. Και λέω στα παιδιά, σας λέει τίποτα αυτό, λένε μου απολύτως τίποτα, ξέρω ένα τρίλ, ένα κιλό ζάχαρη, ένα άζαξ. Αν συγκεντρώναμε όλα τα χαρτιά της ηγουμενίτσας αυτά, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια πληροφορία χρήσιμη. Ναι. Και κάποιος προσέθεσε ότι όλα αυτά τα λόγια της Κάρτης, ας πούμε, του Μασούτη, του Μαρινόπουλου, του Βασιλόπουλου, του Βερόπουλου και όλων των όπουλων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό. Ξέρουμε τι αγοράζει ο κόσμος, άρα τι θέλει, άρα τι θα βάλουμε στα ράφια. Κατ' επέκταση δεν αγοράζουμε τσουμπλέκια τα οποία μας πιάνουν χώρο και δαπανούμε τα χρήματά μας και δεν τα αγοράζει κανένας. Και αυτό είναι μια ιδέα και η ιδέα προκαλεί την εκκίνηση μιας καινοτομίας. Έτσι λοιπόν, οτιδήποτε προέρχεται από τα εμπειρικά δεδομένα είναι η πληροφορία. Η ιδέα είναι μια νοητική παράσταση, ένα μοντέλο. Βάζουμε το χέρι μας στο χάρτη και παρακολουθούμε την Εγνατία και λέμε, α, για να πάω από εδώ στην Κομωτινή πρέπει να περάσω αυτές τις πόλεις. Αυτό είναι μια ιδέα, ένα νοητικό μοντέλο. Και η καινοτομία, όπως και η ίδια η λέξη το φανερώνει, κενός και τομή, είναι ένα καινούριο στοιχείο το οποίο προκαλεί μια τομή στην συνέχεια του παρελθόντος και μας οδηγεί σε κάτι καινούριο. Αλέξανδρο Πάσχο, πρόεδρο του Δημοκρατίου της Εσπορτίας, να μας παρουσιάσει την εισήγησή του. Ο ρόλος του Δημοκρατίου είναι επιχειρηματικό. Λοιπόν, το θέμα της επιχειρηματικότητας είναι σήμερα τόσο επίκαιρο, όσο ήταν από την πρώτη στιγμή που συμμετείχα στο Εκμετρίο Θεσποτείας το 1998. Για την ιστορία, το Εκμετρίο Θεσποτείας ιδρύθηκε το 1989. Η επιχειρηματικότητα, λοιπόν, είναι ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις το είχαν ως προτεραιότητα. Και αυτό γιατί η επιχειρηματικότητα επηρεάζει άμεσα τις δουλειές μας και τις ζωές μας. Προσωπικά, πάντα με ενθουσίαζε η ιδέα της επιχειρηματικότητας, αφού εδώ και 35 χρόνια δραστηριοποιούμε επιχειρηματικά στην πόλη της Ιγουμενίτσας, στον κλάδο της εστίασης, ενώ αυτή η αγάπη μετατράπηκε σε συμμετοχή μου στο Επιμελητήριο, αρχικά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέχεια ως πρόεδρος από το 2006 μέχρι και σήμερα. Τα αναφέρω αυτά γιατί τόσο για μένα προσωπικά, όσο και για το φορέα μας, η επιχειρηματικότητα και η βελτίωσή της στο όνομά μας αποτελεί για μας νούμερο ένα προτεραιότητα. Στο επιμελητήριο είναι ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο η γίνηση νέων επιχειρήσεων, αλλά η ανακάλυψη νέων ευκαιριών που μπορούν οι επιχειρήσεις του όνομά μας να εκμεταλλευτούν, η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη νέων συνεργασιών, η δημιουργία νέων καινοτομιών, η έβρεση νέων αγορών αλλά και η συνεχής εκπαίδευση σε ό,τι καινούργιο έρχεται αφού ζούμε σε ένα κόσμο που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Οι τελευταίες έρευνες όμως δείχνουν ότι η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας δεν είναι και στα καλύτερα επίπεδά της. Στο λόγο βήμα την κυρία Ελευθερία Ντάκλου, Σύμβουλο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Οργανισμού Λιμένους Ιγουμενίτσας. Ο Οργανισμός Λιμένος Ιγουμενίτσας στηρίζει πάντα τόσο ωραίες πρωτοβουλίες και γενικότερα την ακαδημαϊκή κοινότητα. Εγώ θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση του οργανισμού. Θα αναφέρω λίγο τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε και ακολούθως θα σας μιλήσω για κάτι πολύ σημαντικό, μια δράση η οποία υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Είναι ο σχεδιασμός μιας νέας εφοδιαστικής αλυσίδας Εγνατίας Ιωνίας και Ιωνίας Εγνατίας και Αδριατικής. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε λίγο το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, χωροταξικά. Βλέπουμε το παλαιό λιμένα όπου στεράζονται τώρα κάποιες υπηρεσίες του Κοινωνίου. Έχουμε το λιμένα εσωτερικού. Έχουμε τη δεύτερη φάση, το νέο λιμένα, αλφα φάση που στεγαζόμαστε εμείς τα γραφεία της διοίκησης. Και την τρίτη φάση που είναι υποκατασκευή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Οργανισμένος Λιμένος κατά κύριο λόγο, νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ωραία ταχυπαλμία. Έχω περάσει και ως ακαδημαϊκά από εδώ ως καθηγήτρια και έχω μια ωραία νοσταλγία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οργανισμός, έχουμε κατά κύριο λόγο υπηρεσίες διακίνησης επιβατών και οχημάτων,
Έχουμε υπηρεσίες ελιγμενισμού πλοίων με ακτοπλοϊκές συνδέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Λοιπόν, ο λιμένας αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους λιμένες αυτή τη στιγμή, ανήκει στην πρώτη κλάση διεθνούς σημασίας και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει δηλαδή έχουμε ένα νέο περιβάλλον λιμενικής βιομηχανίας, το οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε με πολλές υποδομές. Εκπρόσωπο τύπου και δημοσίων σχέσεων της Δοδόνιας Αναμενοτερία για να μας παραθέσει την εισήγησή του ο ρόλος ενός ισχυρού μπραντ και οι σχέσεις του με τον καταναλωτή και την κοινωνία. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Γιώτη και την εταιρεία κατ' επέκταση για την πρόσκληση. Η Δοδόνη τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει ένα άνοιγμα και στο ακαδημαϊκό επίπεδο και πολύ χαιρόμαστε που και η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει μία πλέον επικοινωνία, μία συγκοινωνία με τις επιχειρήσεις και το επιχείρημα. Θα σταθώ σε κάτι που είπε ο πρώτος ομιλητής, ο κ. Γκόγκας, ο καθηγητής, ότι η κρίση, από την κρίση δεν μπορούμε να βγούμε εάν δεν υπάρχει εξωστρέφεια, επιχειρηματικότητα, καινοτομία. Θα έχω την ευκαιρία, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, να αναφερθώ σε αυτό πιο διεξοδικά ως επιχείρηση και νομίζω ότι τελικά σε αυτές τις συναντήσεις, συνέδρια ή μερίδες, είναι πολύ όμορφο πράγμα που δεν έρχεσαι μόνο να μιλήσεις, αλλά και να ακούσεις. Άκουσα, είναι 54 χρόνια ο Δοδόνη. 54 χρόνια συνεχούς ηγεσία στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία. Στόχος, η ανάδειξη της φέτας, Δοδόνη σε παγκόσμιο μπραντ. Χτίζοντας την πλούσια κληρονομιά μιας ιστορικής μάρκας στο μέλλον μιας ανταγωνιστικής εταιρείας. Αυτό είναι το επιχείρημα. Εγώ θέλω να πω κάτι επ' αυτού. Η επιχειρηματικότητα και το επιχείρημα δεν μπορεί να υπάρξει είναι δεδομένο χωρίς την κοινοτομία και την εξωστρέφεια. Θα σας πω γιατί για μας τη Δοδόνη η εξωστρέφεια και η καινοτομία. Η καινοτομία υποχρεωτικά έχει να κάνει με την παραγωγή νέων προϊόντων σε μια βιομηχανία. Αλλά η εξωστρέφεια δεν αφορά και δεν αναφέρεται μόνο στις εξαγωγές ή στην προς τα έξω στροφή της εταιρείας. Αναφέρεται κυρίως, γι' αυτό και επέλεξα όσο μια αυτής της μικρής εισήγησης, της εξωστρέφειας προς τον καταναλωτή και την κοινωνία. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πιστεύουμε ότι πρέπει να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ προϊόντος καταναλωτή. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, διότι θα πρέπει οι εταιρείες να αντιληφθούν ότι έχουν υποχρέωση, και θα το έλεγα και ιερή, απέναντι στην κοινωνία, να επιστρέψουν αυτή την εμπιστοσύνη και την προσήλωση που έχουν προς ένα προϊόν, προς ένα μπραντ, προς μια συγκεκριμένη μάρκα. Στο βήμα την κυρία Κασκενή Ζώη, επιχειρηματίας από την Ουτοπία Εφήβου, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, να μας παρουσιάσει την ελληνική επιχειρηματικότητα πλάτος της Ουτοπίας στην Ελλάδα. Ονομάζομαι Ζώη Κασκενή. Είμαι μία από τις ιδιοκτήτες της Ουτοπίας Εφήβου. Είναι μια επιχείρηση που ξεκίνησε το 2014 και έβγαλε πρώτη φορά προϊόν στην ελληνική αγορά τον Ιούλιο του 2016. Δεν θα μιλήσω τόσο επιστημονικά, δεν θα μιλήσω τόσο πολύ με νούμερα και όλα αυτά. Θα πω περισσότερο την δική μας εμπειρία σε αυτό στην επιχειρηματικότητα. Ξεκινήσαμε λίγο ρομαντικά, θα το έλεγα. Νομίζαμε ότι το όνειρό μας και αυτό που εμείς αγαπούσαμε θα βρει μια εύκολη πρόσβαση στο κοινό. Δεν ήταν τόσο εύκολα όλα τα πράγματα. Η πείρα και ο ζήθος στην Ελλάδα ήταν μέχρι προσφάτως κατεκτημένη από ένα συγκεκριμένο είδος πύρας και από συγκεκριμένες εταιρείες. Συγκεκριμένα είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που υπήρχε μονοπόλιο στο ύψος του 90%.
Το ότι η μπύρα δεν είναι ένα φτηνό λουχο ποτό δίπλα στο νερό, το οποίο ξεδιψάω το καλοκαίρι. Έχει γεύσεις, έχει αρώματα, έχει χρώματα, μπορεί κάποιος να έχει μια διαφορετική ποιότητα σε αυτό που πίνει. Στο εξωτερικό αυτό το κίνημα έχει ξεκινήσει τα τελευταία 20 χρόνια με μεγάλη ανάπτυξη στην Αμερική πριν από 6 χρόνια. Στην Ευρώπη ήρθε με 2 χρόνια καθυστέρηση, στην Ελλάδα προσπαθεί να έρθει ακόμη. Δεν είναι κάτι. Όταν εμείς ξεκινήσαμε δεν υπήρχε κεφάλαιο. Το ήταν ιδία και κεφάλαια και πολύ μικρά, με τη βοήθεια ενός ΕΣΠΑ που υπήρχε τότε. Το οποίο είναι αναλογικό το κεφαλαίο μου. Και ρίξαμε πολύ προσωπική και χειρονακτική εργασία. Μην το φοβάστε. Μην φοβάστε να δουλέψετε από το χτίσιμο, ότι θα πρέπει να βάλετε εσείς τα τούμπλα και τις σανίδες στην επιχείρησή σας, μέχρι το ότι εσείς θα πρέπει να τρέχετε για το κάθε τι πρέπει να μάθετε νόμους. Συγκεκριμένα με το δικό μας ζήτημα, ήταν ότι είμαστε μοναδικοί στην περιοχή μας. Οπότε οι δημόσιες υπηρεσίες αντίστοιχα δεν ήξεραν τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα έχουμε, καθώς έχουμε και την υποστήριξη πολλών τραπεζών, σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Χριστόφορο Σαπλαούρα, υπεύθυνο πίστης στην Χρηστική Τράπεζα Ηπείρου, για να μας μιλήσει για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και το ρόλο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Να σας παρουσιάσω ποια είναι η Τράπεζα Ηπείρου, που είναι μια τοπική τράπεζα για αυτή. Δεν είναι μια μεγάλη τράπεζα όπως αυτές που γνωρίζουμε και κατέχουν το ολιγοπόλιο στο 98%. Περνάει και την πύρα που είπαμε πριν, το 90% αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Τράπεζα Ηπείρου είναι ένα δείγμα επιχειρηματικότητας. Και μάλιστα με εξωστρέφει από εδώ και πέρα, όπως θα σας πω παρακάτω. Λειτουργήσε το 1978 από το επιμελητήριο. Ήταν μια ομάδα εμπόρων που είχε ένα όνειρο να προσπαθήσει να βοηθήσει τους εμπόρους της περιοχής. Το βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου του επιχειρηματικού της τράπεζης είναι η υπεραπαιδευτική προσέγγιση της τράπεζας. Το δεκαετό καταφυλάκιο της τράπεζας απαρτίζεται κυρίως από χορηγήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και το target group της τράπεζας και φυσικά στηρίζει τόσο και το πρωτογενείο, όσο το δευτερογενείο, όσο και το τριτογενή τομέα. Όμως η στόχευση της τράπεζας είναι στους επιχειρηματίες. Σκοπός της τράπεζας είναι η επιβοήθηση της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη κάθε ενός μικρού επιχειρηματία. Αυτό όμως που σας είπα είναι το χτες και το σήμερα. Θέλω τώρα να σας μιλήσω για το επόμενο βήμα που κάνει η τράπεζα, ένα πενταετές πλάνο που έχει πωλήσει, που είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα εξωστρέφειας, επιχειρηματικής εξωστρέφειας. Η τράπεζα πλέον θέλει να ξεφύγει από τα όρια της Ηπείρου. 40 χρόνια τώρα ήταν αρκετά. Πάει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Έχει εισέλθει στο κεφάλαιο της τράπεζας ένας πολύ ισχυρός οικονομικά μέτοχος, ένα ταμείο ασφαλιστών των ασφαλιστικών υπαλλήλων, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια άλλων 600 εκατομμυρίων ευρώ σήμερα. Η τράπεζα έτσι απέκτησε πολύ ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και έχει φύγει κάθε κίνδυνος ανακεφαλαιοποίησης. Αυτό που ακούμε ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν πάλι λεφτά μου τα λεφτά, δεν έχουν χρηστότητα. Η τράπεζα τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον και οι υποπλανητικές συνθήκες δεν έχει πλέον καμία τέτοια ανάγκη.